Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιαννακάκη, τον Γιάννη, αντιδήμαρχο πολιτισμού Χανίων. Τι κάνετε, αντιδήμαρχε, πώς είστε? Πολύ καλά, ετοιμάζω διαβατήριο. Ετοιμάστε. Έχετε, το ρεπορτάζ λέει ότι έχετε διαβατήριο, έχετε βάλει και τη σφραγίδα του προορισμού. Ας μην το αποκαλύψουμε. Λοιπόν, καθόλου τη διάρκεια του Δεκέμβρη παρουσιάσαμε τον όμορφο στολισμό των Χανίων, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, ήταν εξίσου εντυπωσιακή και η άφιξη του νέου έτους στα Χανιά. Ακριβώς. Πρώτα-πρώτα, ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι μια ξεχωριστή χρονιά για όλους, να είναι μια χρονιά που θα μας επιτρέψει να επικοινωνήσουμε ακόμη πιο στενά με τους δικούς μας ανθρώπους, με ασφάλεια και κυρίως να έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και ταξίδια και να ονειρευόμαστε αυτά τα ταξίδια και να μην μοιάζει πια ως ένα μακρινό όνειρο. Σωστά. Το να φύγουμε από ένα μέρος και να πάμε σε κάποιο άλλο. Σωστά. Όντως, φέτος η αλλαγή του χρόνου, όπως και πέρυσι, έγινε στο ρολόι, στο δημοτικό. Βλέπουμε αντιδήμαρχη και χαρακτηριστικά πλάνα με το φωτισμό, τον πανέμορφο, τον εντυπωσιακό και στην καρδιά της πόλης, στο ρολόι των Χανίων. Ήταν μία από τις δράσεις, οι οποίες προγραμματίζαμε, μάλλον είχαμε προγραμματίσει να γίνουν ζωντανά και με παρουσία κοινού, αλλά προφανώς η εξελίξη των τελευταίων ημερών φέρανε μία αλλαγή στο σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά, η εκδήλωση έγινε με βάση τουλάχιστον τους τεχνικούς προγραμματισμούς που είχαμε κάνει. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη χαρά τον επόμενο χρόνο να το ζήσουμε με πολύ κόσμο σε εκείνο το σημείο και να δούμε τον χρόνο να αλλάζει στο ιδανικό σημείο, σε ένα ρολόι που μετράει πρωτοχρονιές περισσότερο από έναν αιώνα στην πόλη μας. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με τα νέα μέτρα και τους όποιους περιορισμούς, επηρεάζεται η πολιτιστική ατζέντα της Δημοτικής Αρχής για το επόμενο διάστημα? Οι χώροι που είναι κλειστοί και έχουν πρωτόκολλο με βάση του πολιτισμού δεν επηρεάζονται τόσο πολύ, γιατί εκεί πέρα η είσοδος γίνεται μόνο σε εμβολιασμένους και με ένα πρωτόκολλο το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού το κρατάει σταθερό εδώ και αρκετές ημέρες και είμαστε και εμείς αρκετά αυστηροί στην τήρηση αυτών των μέτρων. Αυτό που προφανώς άλλαξε ήταν κάποιες εκδηλώσεις που στην αρχή τις είχαμε σχεδιάσει για εξωτερικό χώρο και πριν καν προλάβουμε να τις ανακοινώσουμε, ήταν εκδηλώσεις αυτές οι οποίες μεταφέρθηκαν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον ή σιωπηλά ακυρώθηκαν. Μία από αυτές ήταν και μια εκδήλωση γιορτής για το Σανταράν, όπως είχαμε κάθε χρόνο, η οποία εκδήλωση τη μεταφέραμε με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά συνεχίζει η δράση να κρατάει ακόμα για αρκετές μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά, πλούσιες πολιτιστικές δράσεις. Και με υγεία. Βέβαια, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.